Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή της ελληνικής τηλεοράσεως, τολμώ να πω. Έτσι, ακριβώς, Τζόκτσο Κώστα, Πάνος Καντάρης, στην παρέα σας για ακόμα μία φορά. Βλέπετε και τα Instagram μας, georgia.io, Πάνος Κατοπαύλα Καντάρης. Και πραγματικά έχω να πω ότι αυτή η εκπομπή είναι σαν το καλό κρασί. Όσο προχωράει, τόσο πιο ωραία γίνεται. Να πω και εγώ ότι ακολουθείτε και το MAD TV σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok και φυσικά στο YouTube κανάλι μας, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Υπάρχουμε παντού. Και στο κανάλι μας στο YouTube αναρτώνται και οι εκπομπές, όχι μόνο αυτές εδώ, και το Talk to MAD και άλλες εκπομπές, και το Fit Me Up. Και ξέρετε τώρα, βασικά κομμάτια που, που ορίζουν το MAD TV. Ακριβώς αυτό το κανάλι. Και σήμερα θα δούμε fashion trends, τα οποία θα σας πούμε εμείς τι είναι on trend και εσείς θα το βάλετε στην καθημερινότητά σας, θα το προσαρμόσετε στο στυλ σας. Θα δούμε αγαπημένους σας celebrities και τα outfit τους, εννοείται. Και εννοείται θα μας δώσει και η Τζο beauty tips, που δεν υπάρχει πιο ειδικός από την Τζο Κτσοκώστα για να μας δώσει beauty tips. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, εγώ θα έλεγα. Ναι. Να μην καθυστερούμε άλλο. Σήμερα έχουμε τον Νίκο Μπαλενσιάγκα. Θα δούμε κάποιες τσάντες που προτείνει ο Νίκος για έτσι stylish εμφανίσεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι ξέρετε τι έχει συμβεί με τον Kanye West. Νομίζω όλοι το ξέρουμε. Από ένα μήνα πριν έχει οδηγηθεί σταδιακά στην αυτοκαταστροφή του. Και τώρα ο Νίκος Μπαλενσιάγκα, επειδή του άνοιξε το show ο Kanye West, κατάφερε να κατεβάσει από το ίντερνετ και το catwalk του Kanye West που έκανε το opening του show. Κατάφερε να κατεβάσει από το ίντερνετ και τις φωτογραφίες. Και όχι μόνο από την ιστοσελίδα του Νίκου Μπαλενσιάγκα, αλλά και από την ιστοσελίδα της Vogue. Ακραίο. Ακραίο. Αν και έχω να πω γενικά, αν μπορώ να το πω, ότι ο κύριος Kanye West, επειδή το συζητάμε και με την παρέα μου, ναι, παιδιά, έχει ξεφύγει και κάπως τα πράγματα τα οποία λέει δημόσια και οι απόψεις του είναι κάπως περίεργες πια. Οι δηλώσεις του, ναι, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και νομίζω έχουν αρχίσει να γίνονται, δηλαδή, έχουν αρχίσει να ενοχλούν και καλά κάνουν και ενοχλούν γιατί είναι λίγο περίεργες μειονότητες, ανθρώπους, ανθρώπους. Πάμε εμείς τώρα στο κομμάτι της μόδας και στις τσάντες. Εννοείται. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε και να δείτε και εσείς τι μας προτείνει ο Νίκος Μπαλενσιάγκα. Να μιλήσω. Ναι, βεβαίως. Ήρθε η ώρα μου σε αυτήν την εκπομπή να λάμψω. Καταρχάς αγαπώ Μπαλενσιάγκα. Ναι. Okay, λοιπόν, καταρχάς έτσι όπως κοιτάμε την τηλεόρασή μας η αριστερή, τελειώνει σε μπότα, κάτι τέτοιο βλέπω. Okay. Τέλος πάντων, εγώ θα σχολιάσω για την άλλη τη σακούλα, η οποία έχει παιδιά γύρω στα 1.400 ευρώ και μοιάζει, ουσιαστικά είναι μια σακούλα σκουπιδιών. Ναι, την κάνεις αυτό σχέδιο να μαλάχει. Ναι, αυτό. Κοιτάξτε, έχω να πω ότι θα μπορούσε να είναι μια ωραία fashion πρόταση, η οποία θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα σχολιαστεί για να βγάλεις μια φωτογραφία, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα η τιμή συνδυαστικά με το τι αγοράζεις είναι κάπως, νομίζω ότι δεν αναφέρεται σε εμάς απλά. Αναφέρεται, δεν ξέρω, στην Bella Hadid που μπορεί να της τη δώσουν δωρεάν ή να την κάνει afford. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω, με λίγα λόγια. Ωραία όλα αυτά, αλλά φαίνεται σαν να είναι χόμπι κάποιων ανθρώπων οικονομικά, ας πούμε, διαφορετικής τάξης. Να σου πω εμένα τι μου δείχνει αυτή η τσάντα. Πες μου. Σε ποιους απευθύνεται. Ναι. Σε όσους έχουν λεφτά για πέταμα. Το λεφτά πες, για πέταμα. Το πες, καλύτερα δεν μπορούσες να το πεις. Ναι, παιδιά, κάπως, να σας πω κάτι, ενώ η μόδα το έχει όλο αυτό, δηλαδή κάνει triggering κάποια σημεία, δηλαδή κάπως, ξέρεις, σκαλίζει πράγματα τα οποία μετά βλέπουμε και λέμε «Α, σακούλα, σκουπιδιά, μπλα, μπλα, μπλα», που μερικά είναι ωραία. Ναι, αυτό έχω να πω, αυτό που είπε η Τζο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε. Τέλος. Όχι, όχι, απλά κάτι μου λέγανε τα παιδιά από το control. Πάμε να ακούσουμε το Obsession από Aventura, που είναι μια πολύ ωραία μπατσάτα έτσι για να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας. Τέλεια. Και θα επιστρέψουμε φυσικά με το σχολιασμό Instagram account. Stay tuned εδώ στο MAD TV. Εγώ βγάζω τις φωτογραφίες μου παράλληλα, γι' αυτό να πάτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram. Πάνω σκάτω Παύλα Καντάρης, georgia.ko. Καλή πάσα ήταν αυτή. Δεν ξέρω, εμένα δεν με σταματάει τελικά τίποτα από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και
η έναρξη αυτής της εκπομπής δεν με σταματάει εμένα από το να βγάλω φωτογραφία. Όμως τώρα έχουμε επιστρέψει. Έχουμε επιστρέψει. Και τώρα σε θέλω συγκεντρωμένο. Ακριβώς. Γιατί είμαι συγκεντρωμένο. Γιατί έχουμε το Instagram accounts και το σχολιασμό τους, στο οποίο εσύ είσαι expert. Είμαι expert. Ναι. Είμαι expert στο να κρίνω. Ναι. Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό. Πάμε να ξεκινήσουμε παρόλα αυτά. Θα δούμε τρεις φωτογραφίες, όπως βλέπουμε πάντα από διάσημα Instagram accounts, μην τα ξαναλέω. Να πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε την πρώτη φωτογραφία, αν αυτό είναι δυνατόν από πάνω από το control. Είναι δυνατόν, πιστεύω. Kendall Jenner, για Halloween βλέπουμε, που ντύθηκε από το Toy Story, ποιος όμως ήρωας, δεν θυμάμαι, Inspired. Το βλέπω ξανά. Woody... Ο Woody ο Τρυποκάριδος. Όχι. Woody... Πώς λέγονται ρε παιδιά. Woody λέγω. Α, η κοπέλα του Woody. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, πώς σου φαίνεται, άψογο. Λοιπόν, άψογο. Υπέροχο. Υπέροχο. Φανταστικό αυτό το κάμελ από κάτω. Ναι, ναι. Το τζιν, το αντρακάκι. Η ζώνη, το καπέλο. Η ζώνη, η ζώνη. Ναι, αυτή η λεπτομέρεια στα μανίκια. Στα μανίκια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δύο πράγματα έχω να πω. Καταρχάς, μπορούσαμε να δούμε και την φωτογραφία που έχει βγάλει από πίσω. Γιατί είναι ένας TikToker ο οποίος λέει ότι οι Kardashians always look better from the back και καλά. Πού ισχύει? Ναι. Ε? Ναι. Δεν ισχύει κάπως. Υπέροχη εμφάνιση, υπέροχη. Ωστόσο. Από τα πιο ωραία Halloween κοστούμια που είδαμε. Επίσης, ήταν πάρα πολύ ωραία που τελείωσε αυτή η εποχή. Βασικά. Στο Halloween είδαμε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε δηλαδή να σκρολάρω και να βλέπω. Αλλά αμέσως μετά από το. Τι έγινε. Θα δεις κάτι, μάλλον και θα σοκαριστείς. Αλλά αμέσως μετά από το Halloween βγήκε η Mariah Carey φυσικά και έσπασε την κολοκύθα το It's not time, it's time. Είδατε. Οπότε τώρα μπορείτε να γιορτάζετε ελεύθερα τα Χριστούγεννα από εδώ και στο εξής. Πάμε τώρα στην Ιωάννα Τούνη. Περιμένετε, δύο λεπτά. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Βλέπω τρία. Αχ, όχι τώρα, μου το χαλάσατε. Τι. Ήθελα να πω ότι βλέπω τρία ωραία νέα παιδάκια στην οθόνη. Αλλά κάει και η ελπίδα μου για να το πω αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Πες, ρε Τζο. Δεν θα δεις αυτό που σου είπα ότι θα σοκαριστείς, αλλά η Τάνια είπε για την. Για ποια μου είπες ότι ντύθηκε σκουλίκι. Η Χέιντι Κλουμ. Χάιντι Κλουμ. Ήταν αυτή που είχε βάλει μια λόσομη όμως φόρμα από μέσα. Σεξι. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ντύθηκε σκουλίκι. Ναι, αλλά από μέσα έχει ντυθεί κάπως σεξ. Έγινε viral αυτό το. Το είδα, το είδα, το είδα. Πάμε τώρα λίγο στην Τούνη, η οποία βρίσκεται εκεί πέρα στο Μιλάνο. Μιλάνο πρέπει να βρίσκεται. Στο Μιλάνο. Έχει σετάρει μπότα με τσάντα. Έχει κάνει και το color blocking της με το πορτοκαλί ζακετάκι, πουλοβεράκι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και από κάτω φοράει αυτό το τζιν. Τζιν δεν είναι η φούστα. Τζιν είναι και είναι και mini τζιν και είναι full της μόδας. Το ultra mini τζιν φούστα. Yes. Επίσης, ξέρεις τι έχω να πω. Τι. Ότι θα ήταν τρελό color blocking αν δεν είχε βάλει την μπότα και κράταγε μόνο την τσάντα. Γιατί η τσάντα, πρόσεξέ με, δεν είναι η δικιά της, είναι η άσπρη μικρή. Είναι ψώνια η φούξια η τσάντα, οπότε θα ήταν τέλειο να έχει κάνει color blocking με μία τσάντα από αγορές και όχι με κάτι που φοράει. Ναι. Αυτό όμως τώρα... πολύ ωραία τέριαξε αυτό. Πιστεύω το πράγμα. Είναι όλο στο κεφάλι μου. Είπες να ισχύουν και λίγο. Όχι, πολύ καλά τα λες. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην Beyoncé, Queen Bee. Queen Bee. Η οποία, όπως είπαμε, έχει δηλώσει και υποψηφιότητα στα Grammys και της ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Πολύ καλή. Είτε επιτυχία. Βρίσκεται στην dance ηλεκτρόνικα κατηγορία, είτε στην pop. Είτε στην pop. Ναι. Πάμε να δούμε. Wow. Για πού είναι αυτό, για καφέ. Λοιπόν, πάρα πολύ sexy. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ Beyoncé. Ναι. Εγώ ναι. Πάρα πολύ. Wow. Wow, όντως. Όντως, ναι. Wow. Ποιος άλλος θα το υποστήριζε τόσο ωραία, ρε παιδί μου. Κανείς. Και έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Και έχει και τα παιδάκια της. Και έχει έτσι μία σιλουέτα η οποία είναι απίστευτη. Mm. Είναι πάντα τόσο θελκτική. Όχι. Ελκυστική, θελκτική. Τα πάντα. Ναι, είναι. Ξέρω. Και η φωτογραφία είναι συγκλονιστική, να το πω και αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι έτσι κάπως με φλάς και πίσω σκοτάδι, τα μπαλόνια κάτω, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εμένα μου αρέσει τρομερά αυτό το πανοφόρι και τρομερά αυτό που φοράει μέσα. Mm. Μπράβο. Έχει ένα τρομερό δυναμισμό η Beyoncé και είχα αυτή τη συζήτηση με την ξαδέρφη μου που είχε πάει στη συναυλία της και την είχε δει. Και σκεφτόμασταν, αν η Beyoncé πράγματι, εντάξει, εκείνη τη στιγμή που είναι πάνω στην πίστα με τόσες χιλιάδες κόσμο από κάτω, το ζει. Αλλά να την έχει αυτή την αυτοπεποίθηση όντως, ή να είναι και αυτή ένας κοινός απλός θνητός άνθρωπος που λέει και το fake it till you make it τις ημέρες που δεν της βγαίνει. Έλα ντε. Κοίτα,
Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι, από την Πηγιόνισσα μέχρι εμάς, στους ταπεινούς, γυρίζουμε κάποια στιγμή στο σπίτι, βγάζουμε παπούτσια και κοιμάμαστε. Οπότε, κάπως είμαστε όλοι λίγο θνητοί. Λίγο ζούμε στη θνητότητά μας. Σωστό. Θέλεις να πάμε στο Who Wore It Better? Ναι, θέλω πολύ να πάω στο Who Wore It Better. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε μία φωτογραφία λοιπόν και να δούμε ποια το φόρεσε καλύτερα. Έχουμε την Dakota Johnson και την Moran Atias, οι οποίες φόρεσαν το ίδιο μαρνί φόρεμα. Ή μαρνί φόρεμα. Ναι. Who knows. Η Dakota λοιπόν το φόρεσε στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2015 και σε λιγότερο από 10 ημέρες αργότερα η Moran στο 4ο Brunch Annual Women Making History. Mm-hmm. Λοιπόν, θα δούμε αυτές τις δύο φωτογραφίες, όμως υπήρχε brunch για Women Making History. Wow! Mm-hmm. Λοιπόν, ποια σας αρέσει περισσότερο? Να, εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρα. Βέβαια όμως φταίει λίγο και η φωτογραφία, φταίει όμως πάρα πολύ και το παπούτσι. Ναι, θα έρθει η ώρα που θα διαφωνήσουμε. Ναι. Τι βλέπω. Όχι, όχι. Θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Dakota Johnson γενικά. Ναι, και εμένα. Και έχει κάνει και τρομερές εμφανίσεις σε χαλιά. Mm-hmm. Και είναι πολύ, πολύ sexy, έχω να πω. Mm-hmm. Και ξέρεις κάτι, ενώ κλείνω προς τα εκεί, νομίζω ότι θα πεις τη δεξιά εσύ. Αυτή που είναι κοντά σε σένα θα πω. Ναι. Ναι. Κοίτα. Δηλαδή συμφωνώ... την Moran Atias. Ναι. Ξέρεις τι, αγκαλιάζει υπέροχα, δεν ξέρω, σωστά και η πόδα και που δεν βρίσκεται σε κίνηση. Αυτό θέλω να σου πω, είναι και η φωτογραφία, ότι το ένα είναι κάρπετ. Οπότε έχει γίνει μια φωτογραφία από φωτογράφο. Ναι, γλυκούλου μου, αλλά θέλω να δεις λίγο κάτι. Ναι. Η Dakota το έχει φορέσει, λες και πηγαίνει για καφέ. Με ένα αυτό. Μιούλ το οποίο δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, ή σανδάλι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και με γυαλιά ηλίου. Ενώ δες με τη γόβα πόσο όμορφα έρχεται και κάθεται σαν γλασά το ωραίο φόρεμα. Ναι, λες και είναι άλλο φόρεμα, όντως. Κοίτα. Συγγνώμη, τον έλεγε και ένα άλλο φόρεμα. Στο αυτή μου συμφώνησα, δεν είναι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει το ότι το έχει κάνει πολύ cool η Dakota. Και το έχει ρίξει. Μα δεν είναι φόρεμα που μπορείς να το κάνεις cool. Εντάξει, δεν είναι και παγέτα. Όχι, αλλά έχει και τη χρησιμότητά του αυτό το φόρεμα. Ναι. Θέλει να έχει ένα κλασάτο, αλλά ωραίο αέρα. Να έχει το moment του. Ναι. Κοίτα, εμένα το άλλο το παπούτσι, ας πούμε, μια μπέζ γόβα δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή και αυτό basic δεν είναι. Είναι όμως μητερό και είναι ψηλό. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Θα πάω με την Dakota που μου αρέσει. Οκ. Okay. Δεν είσαι αντικειμενικός. Δεν λοιπόν, είμαι αυτό ισχύει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Maroon 5 με Cardi B στο Girls Like You, ένα υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη εξομολόγηση. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά τι τον έπιασε τον τραγουδιστή των Maroon 5 και μετά από αυτή την κυκλοφορία τα έκανε όλα λαμπόγιαλο, μπορώ να καταλάβω. Κατάλαβες τώρα τι λέω, για το σκάνδαλο του Adam Levine. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε αυτό, μια πάρα πολύ ωραία ερωτική εξομολόγηση και επανερχόμαστε και έχουμε να πούμε για το Fashion Icon of the Week. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για το Fashion Icon of the Week. Πριν όμως περάσουμε στον Harry Styles, mm-hmm. το οποίο είναι το Ultimate Icon και σχολιάζουμε εδώ πέρα όλη αυτή την εβδομάδα, θέλω να σας πω ότι το Madwalk 2022 by Serkova, The Fashion Music Project, επιστρέφει για 12η συνεχόμενη χρονιά, την 3η 13 Δεκεμβρίου, παρουσία κοινού στο Taekwondo. Είναι ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με τόσο κύρος τη μόδα με τη μουσική και εννοείται ότι εκεί θα δούμε εκπληκτικά performances και catwalks από performances από τραγουδιστές και ερμηνευτές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού και catwalks από σπουδαία brands και οίκους μόδας mm-hmm. που έχουμε εδώ. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο madwalk.gr. Και να σας πω ότι το Mega έχει εξασφαλίσει και την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του show. Θα δείτε ένα μοναδικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Παρουσιάζει η Μαριέτα Χρουσαλάη, μία και μοναδική, για να δώσει λάμψη σε αυτή την θεαματική βραδιά, έχω να πω. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, να είστε κι εσείς, να είμαστε όλοι μαζί, θα είναι τέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε με το Fashion Icon of the Week, με τον Harry Styles και να δούμε... Τον καημένο, τον έχουμε κακολογήσει αρκετά. Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι. Έχουμε δει πάρα πολλές εμφανίσεις, δηλαδή το να πούμε ότι 2-3, ακόμα και 5 δεν μας άρεσαν, είναι οκ. Okay. Και νομίζω όντως είναι οκ, okay, γιατί εντάξει, δεν... Κανείς νομίζω δεν μπορεί να είναι συνέχεια to the point με το στυλ του, με τα ρούχα του και με τις εμφανίσεις του. Και ειδικά όταν ρισκάρει. Οπότε, ναι, πάμε να δούμε τώρα τις street style εμφανίσεις του, που νομίζω ότι εγώ θα λατρέψω, για κάποιο λόγο, έτσι το έχω. Δεν ξέρω. Πάμε λίγο στο Τόκιο του 2017. Α, τα βλέπεις.
Δηλαδή, εγώ εκεί. Τώρα εγώ. Κόβεσαι. Τι να σου πω τώρα. Αχ. Είναι. Έχει την αλαβή, τα έχει πάθει όλα τώρα. Είναι ναι, αυτό το κομμάτι. Βλέπετε, δηλαδή, όταν κριτικάρω εγώ τον Harry Styles κακά, δηλαδή όταν λέω ότι δεν μου αρέσει κάτι που φοράει επειδή φαίνεται σαν κλόουν, δεν έχει καμία σχέση με το αν εμένα μου αρέσει ο Harry Styles ή όχι. Είναι απλά κάποιες μεμονωμένες εμφανίσεις του που δεν μου αρέσουν. Αλλά εκεί. Τι να τι λέμε να τώρα. Προς το αεροδρόμιο φαίνεται να πηγαίνει ή προς κάποιο ξενοδοχείο. Κάπου. Είναι στο αεροδρόμιο. Είναι στο αεροδρόμιο και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το συνοδεύω εκεί. Δεν μου τα λέμε. Έχουμε και τα ερωτικά. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μας τρέχουν τα σάλια με τον Harry Styles σε τέτοιες στιγμές. Πώς σου φαίνεται? Συγκλονιστικό αυτό το ντύσιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει... Και φοράει από κάτω το Vans. Αυτό παρατήρησα κι εγώ. Μπράβο. Το Vans είναι τέλειο, τέλειο σε αυτό το στυλ. Είναι πάρα πολύ effortless. Έτσι, χαλαρό, ωραίο. Το χρώμα του παντελονιού, το παντελόνι, το ύφασμα, όλο τέλειο. Μπράβο, δίνουμε ένα 10 στα 10 από την καρδιά μας και πάμε στο επόμενο. Πάμε στο Λονδίνο του 2019, να δούμε εκεί τι φόρεσε. Είδα τις προάλλες ένα βιντεάκι του Harry Styles να ερμηνεύει και ήταν υδρωμένος, γελούσε, λίγο έτσι, ήταν το κάτι άλλο. Εδώ ας πούμε όχι. Ναι. Εδώ όχι, βέβαια δίνει ένα σπουδαίο ύψος αυτό το παντελόνι, ναι. Αλλά όχι. Δεν μου αρέσει. Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο παντελόνι γενικά, αν συμφωνείς. Αν δεν είχε αυτό από πάνω. Ναι, σίγουρα. Αυτό μόνο δεν μου αρέσει. Κάτι δεν πάει καλά εκεί ίσως πέρα. Ίσως να είναι ωραία κομμάτια τα οποία δεν έχουν συνδυαστεί ωραία. Δεν έχουν συνδυαστεί ωραία και το φύτο ίσως δεν είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή το μπλουζάκι δεν το καταλαβαίνω πολύ έτσι όπως είναι. Ναι. Περίεργο. Πάμε να προχωρήσουμε στο Λονδίνο του 2020, μια και αυτό δεν μας πολύ άρεσε. Εδώ θέλουμε σήμερα να μας αρέσει ο Harry Styles. Δεν θέλουμε να λέμε άσχημα πράγματα γι' αυτό. Παρόμοιο, πάρα πολύ παρόμοιο. Εξακολουθώ να λέω όχι, εκεί ας πούμε δεν θα ήθελα να είμαι αυτή που το συνοδεύει, κατάλαβες. Όχι για. Εντάξει, κανονικά. Πολύ ρηχό τώρα αυτό που είπα. Συμφωνώ. Αλλά. Μ' αρέσει που η Τζο μόνη της το λέει και μετά απαντάει και κατευθείαν. Οπότε μια χαρά. Αφού έχουμε εδώ πέρα την Τζο 1 και την Τζο 2 που τσακώνονται μεταξύ τους μόνιμα. Αν είστε μόνο δύο, εγώ πιστεύω ότι έχω πολλαπλές προσωπικότητες και δεν είναι μόνο δύο. Είναι πολλές. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν μ' αρέσει καθόλου. Εξακολουθεί να με κερδίζει το παπουτσάκι αυτό που αχνοφαίνεται εκεί κάτω που είναι πράγματι street style. Ναι. Εντάξει, είναι μια street style εμφάνιση, απλά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει η ρίγα μαζί με αυτά τα χρώματα συνδυασμένα μαζί. Και εκεί είναι και κάπως ποζαρισμένος, σαν καημένος. Ναι. Μόνο καημένος δεν είναι ο Harry Styles. Συμφωνώ απόλυτα, σε όλα συμφωνώ. Πάμε να δούμε το επόμενο από τη συμφωνία μας. Πάμε στο Λονδίνο το 2020. Α, όχι, το είδαμε αυτό, αυτό ήταν μόλις. Πάμε στο Los Angeles το 2021. Πάμε στο Los Angeles, LA. Ναι! Yay. Είναι Los Angeles απλά. Πήρε τον αέρα της, του μέρους. Της Αμερικής, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος, το γυαλί θάλαζα, αλλά κατά τα άλλα είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Εμένα μου αρέσει το γυαλί, να σου πω την αλήθεια. Σαν να βλέπει Red Hot Chili Peppers, λέει ο Κώστας ο Καπερνάρος και θα συμφωνήσω. Ξέρεις τι, έχει αυτή τη ροκιά λίγο αυτό. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Όχι ακριβώς ροκιά. Κάτι μεταξύ ροκιάς και χιπισμού. Έτσι κάπως, κατάλαβες. Αυτό το ανάλαφρο, το δεν με νοιάζει. Το φοράω jean και white t-shirt και βγαίνω έξω. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα το jean με το white t-shirt oversized θα είναι για πάντα ένα must σύνολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε As It Was από Harry Styles. Και επιστρέφουμε αμέσως με τα beauty tips μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτή τη φορά με τα beauty tips μας. Είναι το τελευταίο κομμάτι της έδρας της εκπομπής, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και αφήσουμε το Mad TV στην ησυχία του και στην κανονική ροή του προγράμματος. Λοιπόν, να σας πω σήμερα τι θα πούμε από beauty tips. Απαιτητικό. Θα δώσουμε δύο σπιτικές συνταγές για τα μαλλιά μας, τα οποία θα τα φτιάξουμε με αυγό. Μην ακούσω μπιαχ και ήου και θα βρωμάω. Ήου και θα βρωμάει. Λοιπόν, μάσκα με αυγό λοιπόν για ξηρά μαλλιά. Παιδιά, σας έχω πει, οι σπιτικές συνταγές για τέτοια είναι ό,τι καλύτερο. Okay. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα ανακατέψουμε καλά δύο κουταλάκια του γλυκού λάδι μαζί με τον κρόκο ενός αυγού. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ο κρόκος περιέχει λιπαρά. Ναι. Τα λιπαρά είναι λιπίδια που τι κάνουν πολύ καλό στην ξηρότητα. Άρα. Για περισσότερη ενυδάτωση, να σας πω ότι μπορείτε να προσθέσετε και ένα ποτήρι φρέσκο γάλα. Λοιπόν, εφαρμόζουμε το μείγμα στα μαλλιά μας. Και να φτιάξετε μια ωραία μελέτα. Ήθελα να το κάνω αυτό το αστείο. Πράγματι, ή scrambled eggs, θα μπορούσε. Ακριβώς. Εφαρμόζετε το μείγμα στα μαλλιά σας και αφήνετε για περίπου 20 με 30 λεπτά.
και μετά λούζεστε κανονικότατα με το σαμπουάν που χρησιμοποιείτε συνήθως. Θα φύγει το άρωμα, το οποίο μπορεί να πείτε τι έχω βάλει τώρα εγώ στα μαλλιά μου, mm-hmm. τι την άκουσα την Τζο και τα σχετικά, αλλά θα δείτε τρομερή λάμψη. Θυμηθείτε με, δοκιμάστε okay. το και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη που είναι μάσκα με αυγό και λεμόνι που δίνει λάμψη στα μαλλιά. Χτυπάτε ένα ολόκληρο αυγό με το χυμό ενός λεμονιού. Απλώνετε ομοιόμορφα όλο αυτό το μείγμα mm-hmm. στο τριχωτό της κεφαλής σας και το αφήνετε να δράσει για λιγότερο από μισή ώρα. Στη συνέχεια θα συνεχίσετε τη ρουτίνα σας κανονικά, ό,τι κάνετε για τον μπάνιο σας, σαμπουάν, μαλακτική, μάσκα ή και mm-hmm. τα σχετικά. Αλλά θα δείτε ότι η πρωτεΐνη που περιέχει το αυγό θα κάνει την τρίχα να δείχνει πιο λαμπερή, πιο δυνατή και πιο χοντρή. Και θα δώσει έτσι στα μαλλιά σας μια τρομερή αίσθηση απαλότητας. Αυτά. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε σε κομμωτήρια και δεν ξέρω εγώ τι για τις ιδανικές μάσκες. Εδώ εμείς είμαστε το γιατροσόφι σας. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι μας βλέπετε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο MAD TV και στο MAD for Fashion, Τζοκ Κώστα Πάνος Καντάρης, καθημερινά στις 7, η πιο MAD και η πιο fashion εκπομπή. Έσβησε ο Πανούλη μας. Ναι, εγώ κάπως κουράστηκα. Οπότε θα σας αφήσουμε σε αυτό το σημείο και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα υπέροχο βράδυ και καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Γεια σας.